Το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων Ηπείρου μέσω του ΕΣΠΑ, που υπόσχεται να συμβάλλει ουσιαστικά στην άμβλυνση των προβλημάτων της ανεργίας αλλά και να βοηθήσει πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στα κόστη που δημιουργεί η πρόσληψη προσωπικού, ξεκίνησε από σήμερα ουσιαστικά η Περιφέρεια Ηπείρου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020, είναι ουσιαστικά πιλότος και για άλλες περιφέρειες της χώρας, καθώς είναι το πρώτο που εκπονεί περιφέρεια. Στόχος του είναι η απόκτηση πραγματικής εμπειρίας από ανέργους με υψηλά τυπικά προσόντα, ώστε μετά τη λήξη του προγράμματος να έχουν την δυνατότητα να παραμείνουν στις επιχειρήσεις που θα τους προσλάβουν ή να αναζητήσουν εργασία σε άλλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Η ανταπόκριση που θα υπάρξει για την αξιοποίηση του προγράμματος θα ληφθεί υπόψη και στις προτάσεις που θα υποβληθούν στο νέο ΕΣΠΑ όταν αυτό λάβει την τελική του μορφή. Σύμφωνα με την πρόσκληση, η υποβολή αιτήσεων ξεκινά από σήμερα, 7 Ιανουαρίου, και αφορά υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 4 τομείς της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, δηλαδή αγροδιατροφή, βιομηχανία της εμπειρίας, παροχή υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής, υγεία και ευεξία, για το πλήρες μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων για 18 μήνες πλήρους απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις νέες θέσεις απασχόλησης για επιπλέον 4 μήνες, ενώ θα πρέπει να διαθέτουν έδρα ή υποκατάστημα εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου. Η συνελική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 2 εκατομμύρια ευρώ. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Ιουνίου του 2020. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άμεση και κάθε πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικοποίησης υποβολής της αίτησης και υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί ο φυσικός φάκελος. Οφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ ή οικονομικά μη ενεργά άτομα για τους οποίους συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις. Διαθέτουν έναν από τους παρακάτω τίτλους σπουδών εκπαίδευσης, πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επίπεδου 5 μετά από οπισθοποίηση, δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επίπεδου 5 μετά από οπισθοποίηση, δίπλωμα πτυχίου ανώτερης σχολής, πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ή βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των σπουδών τους, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή διδακτορικό δίπλωμα. Επίσης, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών πριν από την υπογραφή της σύμβασης ή 3 μήνες πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν απασχολήθηκαν με μισθωτή σχέση εργασίας ή δεν είχαν εισοδήματα από άσκηση ελευθέριου ή άλλου επαγγέλματος και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόληση στη χώρα ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η πράξη και για το χρονικό διάστημα υποχρέωσης διατήρησης των θέσεων απασχόλησης. Στο επιδυτικό σχέδιο που θα αποβληθεί από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν και τα απαραίτητα τυπικά προσόντα των ωφελουμένων και θα προκύπτει ότι το επιδυτικό σχέδιο βασίζεται και αφορά μόνο τον επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας. Ανάλογα με τις εφιστάμενες θέσεις πλήρους απασχόλησης της επιχείρησης, διαμορφώνεται και ο αριθμός των ωφελουμένων για κάθε επιχείρηση. Επιχειρήσεις με προσωπικό από 0 έως 3 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έναν ωφελούμενο, με άνω των 3 έως 9 θέσεις για έως 2 ωφελούμενους, με άνω των 9 έως 19 θέσεις για έως 3 ωφελούμενους, με άνω των 19 έως 30 θέσεις για έως 5 ωφελούμενους και επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 30 θέσεων πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως 6 ωφελούμενους.